Με μεγάλη αναγκούβηση υποδεχτήκαμε την εδώ και περίπου 1,5-2 χρόνια έναρξη των εργασιών, γιατί όπως πρέπει να ξεκινήσω να σας πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του χωριού μας ήταν το αποχετευτικό. Όντας ένας πολύ επώνυμος τουριστικός προορισμός, είχαμε θέμα και εμείς ως επαγγελματίες ήμασταν μόνοι μας σε θέμα απολογητικό, σε στάση απολογητική στους τουρίστες. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και δίνεται μια μεγάλη ανάσα και μια μεγάλη λύση στο θέμα το απογοητευτικό, και στη συνέχεια με τις βελτιώσεις που γίνονται εδώ και τις αναπλάσεις θα αναβαθμιστεί καταρχήν η ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζούμε εδώ και βέβαια και η ποιότητα ζωής των τουριστών μας και βέβαια θα ανεβεί η επωνυμία του προορισμού του Μαστιχαρίου. Και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε εδώ οι επαγγελματίες λόγω του αποχετευτικού προβλήματος. Υπάρχουν θέματα γιατί γίνονται πολλές εργασίες, μπαίνουν βαριά μηχανήματα μέσα σε μικρούς χώρους, αλλά όλοι, μα όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, δείχνουν την απαραίτητη μακροθυμία, υπομονή, ηρεμία. Είμαστε κοντά στους ανθρώπους, τους δίνουμε νερό να πιούνε, φτιάχνουμε καφέ, τους παροτρύνουμε να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ίσα-ίσα υπάρχει μια αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των συνεργείων και των ανθρώπων που μένουν στο Μαστιχάρι. Πριν με τα προβλήματα τα αποχετευτικά, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζατε από το κομμάτι αυτό? Ήμασταν αναχρονιστικοί, ήμασταν εκτός οποιασδήποτε σύγχρονης διαδικασίας ζωής. Φανταστείτε ότι μέσα στους δρόμους το βράδυ κυκλοφορούσαν κατσαρίδες, μέσα στα δωμάτια μπαίναν κατσαρίδες και μόνο αυτό είναι αρκετό να σας πω, να καταλάβουν και εσείς να καταλάβετε και οι άνθρωποι που μας βλέπουν το σοβαρό πρόβλημα που υπήρχε στο Μαστιχάρι. Ευελπιστούμε ότι σύντομα όλα αυτά θα είναι ένα παρελθόν. Το περιμένει ο κόσμος. Θα έχω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Όταν ξεκίνησαν οι εργασίες, το γραφείο μας ξεκίνησε μια καμπάνια για να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια που γινόταν. Και τότε, ας μιλήσουμε για likes. Η φωτογραφία των σύνταξης των εργασιών πήρε κοντά στα 5.000 likes από μόνιμους, από ανθρώπους που έρχονται, επαναλαμβανόμενοι τουρίστες που έρχονται ξανά και ξανά στο χωριό. Το ξέρουν αυτό το θέμα και το υποδέχτηκαν με μεγάλη ανακούφιση. Είχαμε σοβαρό πρόβλημα στο δρόμο. Δεν μπορούσε να περπατήσει ο πεζός. Τώρα πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Εγώ είμαι της γνώμης καλό αργά παρά ποτέ. Έτσι και γίνει όλο αυτό θα μου αφήνει πολύ το Μαστιχάρι. Εύχομαι ο Θεός να πάνε όλα καλά. Θεωρείτε ότι αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες και εσάς? Φυσικά. Θα γίνει πεζόδρομος και θα αναβαθμιστεί και το Μαστιχάρι, εννοείται. Όλα καλά, παιδιά. Καλή σεζόν να έχουμε. Ήταν να γίνει πρώτα εδώ. Γι' αυτό σκάψαν νωρίς και καλά κάμανε. Τα κλείσανε, μετά να ερχόντουσαν. Παρεμβάσεις αυτές για εσάς που είστε κάτοικος στο πέρα και επαγγελματίες, πόσα χρόνια αντιμετωπίζετε προβλήματα? Πάντα πέρα ήταν λίμνη. Όταν γιατί πάρω εκεί είχε βουνό εκεί αυτό. Ήταν έτσι πήγαινε ο δρόμος. Λοιπόν, και το άλλο το πρόβλημα ότι δεν σέβονται, ρε παιδάκι μου, πετάει νερά όπου γουστάει καθένας. Πρώτα τα αυτοκίνητα μέσα στους δρόμους, αυτοκίνητα τα ρεντεκάρα, τα μηχανάκια. Αυτές οι παρεμβάσεις δεν θα λύσουν τα προβλήματα? Μακάρι, αλλά πού είναι η δημοτική αστυνομία? Να έρθει μια μέρα και τους γράψει όλους. Θα γράψει και εμένα, άμα μην παράγουν. Αλλά λέει, δεν βαριέσαι, λέει, άσε τώρα, καλοκαίρι περάσει. Είναι λέει πως είναι και η χρονιά. Έχει να κάνει όμως και με την ατομική ευθύνη που πρέπει να έχει ο καθένας. Αυτό λέω. Εδώ είχαμε κάθε μέρα βράδυ γίνεται λίμνη. Όλα τα νερά από εκεί που τα πλύνουν, όλα τα νερά, μηχανάκια, αυτοκίνητα, ξέρω, μπαλκόνια, όλα εδώ μαζεύονται. Μπαίνει ο κόσμος και πετάει έτσι να μπει μέσα. Δεν υπάρχει μια τάξη να πούνε, ξέρεις κάτι, τελείως αυτό είναι. Αυτή η τάξη όμως που λέτε δεν θα μπει τώρα με όλες αυτές τις παρεμβάσεις που θα γίνουν? Θα γίνει ο δρόμος ωραίος από ό,τι λένε, θα είναι. Αλλά θα τηρηθεί αυτό ότι δεν θα περνάει και αυτοκίνητα. Έχει άλλο δωμάτιο εδώ πάνω. Έρχεται ο ψαράς 7 η ώρα, σαν άλλη, μετά έρχεται ο γύφτος, μετά έρχεται ο μανάβης. Άρα
Ζητάτε ουσιαστικά να μπει μια τάξη στην. Να κλείσει τελείως ο δρόμος. Να κλείσει ο δρόμος. Ναι, εδώ είναι η πιο καλή γειτονιά. Είναι η πιο καλή γειτονιά που μα συγχάνει αυτή η Αλχάμουνα. Και τα περιποιούμαστε τα μαγαζιά είναι δικά μα. Δεν τα νοικιάζουμε. Είναι δικά μα, κατασεβόμαστε.